Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ με στόχο την αναθέρμανση της αγοράς και της οικονομίας, τάχθηκε ο βουλευτής του λαού κ. Κώστας Κελτίδης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι δηλαδή ήρθε η ώρα υπό έναν πρωθυπουργό τεχνοκράτη που κατανοεί πράγματα και υποστηριζόμενος πλέον από τρία κόμματα σε αυτήν την κυβέρνηση να μειωθεί πάση θυσία. Δεν μπορώ να πω ή δεν μπορεί ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός να πει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ποσοστό, αλλά σίγουρα όμως υπάρχει το περιθώριο πλέον για να υπάρξει η προοπτική της αναθέρμανσης. Δηλαδή, αν επιτευχθούν οι στόχοι με τη δεύτερη δανειακή σύμβαση και την εισρωή μέχρι το Μάρτιο και το κλείσιμο, ξέρετε, των πολλών ομολόγων που λήγουν το Μάρτιο, είναι μια ημερομηνία κομβική ο Μάρτιος, εκεί μέχρι τις 16-17 Μαρτίου. Λοιπόν, κλείσουν αυτά τα θέματα, ο Έλληνας πολίτης πλέον μπορεί να ζήσει μια βεβαιότητα ότι κάτι καλύτερο υπάρχει για να πατήσει και να αρχίσει να ελπίζει. Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ, που έχει υπάρξει υπουργός στο παρελθόν, αναγνώρισε πως υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία των μελών της κυβέρνησης. Η συνεργασία είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη. Γιατί δεν έγινε με υγιείς συνθήκες. Δεν θα κρύψουμε τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Δεν έπρεπε να γίνει κυβέρνηση με 50 μέλη. Δεν σηματοδοτεί κάτι θετικό, αγωνιστικό στην ελληνική κοινωνία μια τέτοια κυβέρνηση. Σηματοδοτεί βόλεμα υπουργών. Δεν έπρεπε να έχει ορίζοντα προεκλογικό, συγκεκριμένη, αν το θέλετε, θητείας. Έπρεπε να έχει ορίζοντα μάχης με τα προβλήματα. Και βεβαίως η συνταγματική προθεσμία είναι το ακρότατο όριο που τίθεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έπρεπε να συμβούν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς δεν έγιναν. Από εκεί και ύστερα όμως η ανάγκη δεν επέτρεπε στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό με την πατριωτική του και λαϊκή του αντίληψη να απέχει από αυτήν την συνδρομή που του ζητήθηκε και να συμμετάσχει και να ρισκάρει, αν το θέλετε, με τη συμμετοχή αυτή, ενώ θα μπορούσε εύκολα να μπει στη θαλπορή της αντιπολιτεύσεως και των χαρακομμάτων όπως πράξαν άλλοι και δυστυχώς όμως διαψεύστηκαν. Και αυτά οι Έλληνες πολίτες και ας τα ξαναθυμηθούν και ας δουν τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Ο κύριος Κώστας Κελτίδης ήταν όμως αυστηρός στην κριτική που άσκησε στα κόμματα της αριστεράς. Πού είναι η αριστερά της Ευρώπης? Συνέλληνες, θα έλεγε κανένας. Πού είναι η αριστερά της Ευρώπης ή του ΣΥΡΙΖΑ? Πώς θα σώσουν την Ελλάδα, έστω με αριστερή αναφορά και θεώρηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για ποιο λόγο κηρύττουν αυτόν τον στήρο αντιπολιτευτικό λόγο, τον καταγγελτικό, χωρίς να λένε πώς θα παραμείνει η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ισχύει η συνθήκη που διακήρυξαν από ιδρύσεως του κόμματός τους, ότι αυτή η αριστερά είναι ευρωπαϊκή αριστερά, όπως είναι οι άλλες αριστερές των άλλων ευρωπαϊκών κρατών? Το Κομμουνιστικό Κόμμα προφανώς και διακηρύττει και το λέει ξεδιάντροπα κιόλα. Και μας απειλεί κιόλα με δημοσιεύματα στο ριζοσπάστη. Απειλεί τους βουλευτές του αστικού χώρου ότι να εγκαταλείψουν τα κόμματά τους. Άκουσον. Δημοσίευμα με κύριο άρθρο 27 Οκτωβρίου, Οκτώβριο όπως γράφουν αυτοί και κακοποιούν την ελληνική γλώσσα. Εναντίον των πολιτικών των αστικών κομμάτων. Απειλώντας να τρομοκρατηθούν, λέει, επιλέξει. Λοιπόν, και κάθεται ο Άριος Πάγος και τους κοιτάει. Για να λειτουργήσει ένα κόμμα στην πατρίδα μας δημοκρατικά, χρειάζεται να κάνει δήλωση νομοτέλειας και υποταγή στους νόμους για τη δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων και την αποδοχή των κανόνων του συντάγματος και του πολιτεύματος. Αλλά ας το κρίνει ο ελληνικός λαός, αν θέλει να γίνει Κούβα η Ελλάδα ή αν θέλει να γίνει, ξέρω εγώ, παλιά Αλβανία πριν 20 χρόνια.